Ένας, ο πρώτος τάφος, το αρχαιότερο μνημείο το οποίο μπορείτε να βρείτε στο μουσείο μας, είναι αυτός ο τάφος εδώ. Πίσω από τον τοίχο είναι ο τάφος του Φιλίππου Δευτέρου. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει ταφεί εδώ, σχετίζεται. Όταν φάβουμε κάποιον δίπλα σε έναν άλλον, έχουμε συγγένεια. Εντάξει. Αυτός ο τάφος ανήκε, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει συλληφθεί. Έχει ξαναγεμίσει χώμα, μπήκαν διάφορα πράγματα μέσα. Πάντως, η αφεντική του ταφή αφορούσε μία νεαρή γυναίκα με ένα νεογέννητο ή εγκυμονούσα. Και χρονολογείται, χρειαζόταν πολύ λίγα πράγματα. Πάρα πολύ λίγα. Οι τρύπες που βλέπετε είναι από αρχαιοκάβριο, τότε. Εντάξει, από την Πορύπου δηλαδή. Έχουν σωθεί, ευτυχώς, δεν σώθηκε τίποτα πολύτιμο. Μόνο λίγα λουλούδια από ένα βασιλικό στεφάνι. Αλλά σώθηκε ευτυχώς κεραμική, το οποίο μπορούμε να χρονολογήσουμε πολύ ακριβώς. Εντάξει, ξέρουμε, όταν έχει λιχνάρι, εμείς όταν βρίσκουμε λιχνάρι για αρχαιολόγιο, τρελαινόμαστε φοβερά. Γιατί χρονολογούνται πάρα πολύ καλά, είναι καλύτερα από νομίσμα. Το λιχνάρι λοιπόν μας χρονολογεί ταφή ακριβώς στα μέσα του 4ου αιώνα. Πολύ πιθανό να είναι η Νικησίπολη, μία από τις νεαρές και πρώτες συζύγους του Φιλίππου, η οποία πέθανε στη Γέφυρα. Εντάξει, αφού είχε γεννήσει το παιδί της. Το σημαντικότερο έβριμα μέσα σε αυτόν τον τάφο πρέπει να σας πω επίσης ότι μία μέρη μου αυτών των ανθρώπων από πολύ νωρίς, ήδη από τον 5ο αιώνα, είναι να κάνουν πολύ μεγάλους χώρους για τους βασιλιάδες. Θέλουν να κάνουν υπόγεια, γιατί όλα αυτά τα μνημεία είναι υπόγεια. Αυτό το περίφημο ιερό που βλέπετε ήταν υπέργειο. Χρησιμοποιούνταν από ζωντανούς. Αυτή η θεμέλιωσή του, φανταστείτε ότι ένα μέτρο λίγο πιο ψηλά είμαστε εκεί που πατούσαν και αρχαίοι. Και αυτό είναι υπόγειο. Φανταστείτε ότι αυτό το μνημείο καλύπτεται από τόνους χώματος. Παρ' όλα αυτά θέλουν ένα μεγάλο θαλάμο για τους νεκρούς. Πολύ μεγάλο. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι πώς τους στεγάζουν. Πώς κάνω τη στέγη τους. Έχω την κλίση του χώματος. Δηλαδή αποκλείται να βρω πολύ μεγάλες πέτρες από τα λατομεία του Βερνίου της Βέλγιας. Θα βάλω υπόστηλους, θα κάνω αυτό. Η λύση δίνεται γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα. Και το πρώτο παράδειγμα είναι ο τάφος της μητέρας του Φιλίππου, της Ευρυδίκης. Όλο. Η Καμάρα. Η Καμάρα δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά να σβρώχουν όλες τις εντάσεις στους πλαϊνούς τείχους που είναι ισχυροί. Μπορώ να κάνω όσο μεγάλο θέλω τον τάφο. Δεν θα πάθει τίποτα. Μην ακούτε αυτά στη τηλεόραση που λένε ότι επίτηδες γεμίζουν ακόμα τους τάφους. Είναι πραγματικά ντροπή. Εντάξει, οι τάφοι πρέπει να μείνουν ανέγκυχτοι, όπως τους άφησα μέσα. Ωραία. Το σημαντικότερο πράγμα από αυτό τον τάφο είναι αυτό ακριβώς εδώ. Λοιπόν, είναι μια φωτογραφία, είναι η ένα της τοιχογραφίας που είναι στο εσωτερικό. Λοιπόν, αυτός ο τοίχος, το πρώτο πάνελ, δηλαδή είναι ο τοίχος που βρίσκεται δίπλα στις σκάλες, πίσω μου είναι ο στενός τοίχος που βρίσκεται κάτω, απέναντι δεν είναι τοιχογραφία γιατί την αράφημε, στο οποίο έχουν εκπομπήσει διάφορα πράγματα, και απέναντι από αυτόν τον τοίχο, δηλαδή προς το λεγόμενο ιερό, είναι αυτή εδώ η τοιχογραφία. Προσέξτε, για πρώτη φορά μπορούμε να δούμε μεγάλη τέχνη, εντάξει, ζωγραφική σε πολύ μεγάλες επιφάνειες. Ο παραδοσιακός αρχαίος Έλληνας ζωγράφος ζωγραφίζει κυρίως με περιγράμματα. Δείτε τα άλογα. Αυτό. Πού φτάνει η τέχνη του και πόσο μακριά μπορεί να την τραβήξει. Σε λίγο. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Εδώ δεν μιλάμε για διακόσμηση, πρέπει να σας πω, δεν διακοσμείται τίποτα μέσα. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι. Μία νεαρή κοπέλα, εντάξει, το έχω πει πολλές φορές στις εξεδηγήσεις μου, όλες οι καλές ιστορίες αρχίζουν με μία παρθένα μακριά από το σπίτι. Εντάξει, πάντα κάτι κακό συμβαίνει. Δηλαδή, εμφανίζεται ένα αρσενικό το οποίο θα ξεκινήσει κάτι μαζί της. Εντάξει, ξεκινάει μία πόλη, ένα βασιλικό, μία περίφημη ιδεολογία. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, η οποία λέγεται Περσεφόνη, παίζει με τις φίλες της έξω από την Αθήνα, στα λιβάδια της Ελευσίνας. Ξαφνικά ανοίγει η γη, βγαίνει αυτή η απέσια μορφή. Άδης, ξέρετε τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά. Αλφα, στερητικό και ρίζα του βλέπω. Είναι αυτόν τον οποίο δεν μπορείς και δεν επιτρέπεται να δεις. Δεν μπορείς να το δεις. Αυτός είναι ο Άδης. Είναι από τα έγκατα. Έρχεται λοιπόν ο αδερφός του Δία, κλέβει την κοπέλα, έχει ένα άρμα με τέσσερα λευκά άλογα, οδηγεί ένας άλλος άντρας, ο Ερμής, ο Ερμής ψυχοπομπός έτσι, του οδηγεί στον κάτω κόσμο και φυσικά ο αδερφός του ξέρει. Αυτός είναι ο κεραυνός του Δία. Μέχρι εδώ δηλαδή είναι αυτό που λέμε boy story. Εντάξει. Δηλαδή δύο αδέρφια αποφάσισαν να γάμουν χωρίς να το ξέρει η μητέρα, χωρίς να έχει συνενέσει κανένας. Και ξέρετε, αυτές οι αρπαγές είναι γάμους. Εντάξει. Η ναυσικά είναι μακριά όταν γνωρίζει το αδέρφι, μακριά από το σπίτι της. Έχει πάει και γυρεύοντας, είναι σε ηλικία γάμου. Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε.
παρότι ένας παραδοσιακός, δηλαδή ένας ζωγράφος που δουλεύει παραδοσιακά μέσα, εντάξει, αυτή είναι πιο, από τις πιο σεβαστές μορφές που μπορεί να έχει η αρχαία ελληνική θρησκεία. Η Περσεφόνη είναι η βασιλική του τάπου κόσμου. Είναι εξαιρετικά το ημερό και επαναστατικό να την απεικονίζεις απελπισμένη και ημίγυνη, τυλιγμένη με την πορφύρα. Αυτό το λιλά είναι η πραγματική πορφύρα. Μην ξεγελιέστε από διάφορα κόκκινα. Το πραγματικό χρώμα της πορφύρας είναι αυτό. Ωραία. Δείτε λιγάκι προοπτική, δείτε λιγάκι τις τροχούς της αμάξης. Ωραία. Η προοπτική δεν είναι θέμα, δεν είναι κάτι το οποίο γεννήθηκε στην αναγέννηση. Το ξέρουν οι αρχαίοι Έλληνες. Βλέποντας εδώ τα παραδοσιακά μέσα ενός ζωγράφου, πραγματικά είναι extremis, εντάξει. Θα δείτε σε λίγο στον τάφο του Φιλίππου την πραγματική αναγέννηση. Βλέπω, δεν έχουμε περιγράμματα, αλλά έχουμε διαροσκούρο. Έχουμε μια σύνθεση με σκιές και φώτα. Εξαιρετικά περίπλοκο πράγμα, έτσι. Δηλαδή όλα τα επιτεύγματα της τέχνης της Ευρωπαϊκής ήταν ήδη γνωστά τον 4ο αιώνα. Πράγμα που δεν το ξέραμε. Γιατί δεν είχαμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Ξαναγυρνάω στο μύθο. Η Δήμητρα, η οποία περιθεί στην Αγία Λαστοπέτρα, είναι μεταφιεσμένη ως γυραιά. Και φυσικά σου να παίρνει την τοίχο τρεις γυναικείες μορφές ντυμένες στα άσπρα, μία από τις πολύ σπάνιες προσωποποιήσεις και απεικονίσεις των τριών μυρών. Ωραία. Η άνθρωπος Χλάχησης και η Κλωθό. Τι είναι όλο αυτό? Υπάρχει μία λεπτομέρεια στον ήθο. Θα σας την πω γιατί έχει σημασία για αυτό το οποίο θα δείτε σε λίγο. Όταν η Δήμητρα λοιπόν πενθεί, μεταφιέζεται ως μία υπηρέτη. Εντάξει. Και πηγαίνει στο τοπικό βασιλικό οίκο της Ελευσίνας, οι οποίοι κάποια στιγμή θα γίνουν πια οι αρχιερείς, θα είναι οι δύο οικογένειες που θα είναι τους ιεροφάντες των Ελευσινών μυστηρίων. Λοιπόν, ένα βράδυ λοιπόν, αυτή η θεά, η οποία κανείς δεν ξέρει τι είναι η θεά, παίρνει ένα μωρό παιδί και πάει να το βάλει μέσα στη φωτιά. Σημαντική λεπτομέρεια. Όλα αυτά είναι από τον ομηρικό ύμνο στην Δήμητρα. Αν βρείτε ποτέ αυτό το ποίημα που είναι εξαιρετικό, πραγματικά διαβάστε το. Είναι από τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, μια άλλη γριά το βλέπει αυτή τη σκηνή και τρομάζει και της παίρνει το δρέφος. Στην αρχή Ελλάδα, όταν ένας θεός προσπαθεί να σε βάλει στη φωτιά, κάνει ένα πράγμα, προσπαθεί να σε κάνει αθάνατο. Δυστυχώς, εκείνη τη στιγμή, όλοι εμείς χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε αθάνατοι. Θα πεθάνουμε όλοι, εντάξει, είμαστε όλοι θνητοί. Λοιπόν, τελειώνει αυτή η ιστορία. Είναι σύζυγος πια και βασίλισσα του κάτω κόσμου. Υπάρχει, ξέρετε, ο εξευμενισμός της Δήμητρας, έρχεται η Περσεφόνη, την ιστορία τη γνωρίζετε. Τέλος πάντων, εμείς όμως χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε θάνατοι. Η Δήμητρα όμως παρόλα αυτά δίνει ένα δώρο στους θνητούς. Τα αρχαία μυστήρια. Τα μυστήρια. Τα μυστήρια είναι τελετές. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι γινόταν μέσα. Ήταν τελετές, έμπαινες, υπήρχαν διάφορα στάδια μίλησης. Έβλεπες κάποια πράγματα, άκουγες κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα είχες δύο βασικά όπλα. Το πώς θα υποφέρεις αυτή τη ζωή, την έννοια τη ζωή, και να ελπίζεις κάτι με τα θάνατο. Από όλη αυτή την ιστορία δηλαδή και την αποτυχία μας, πραγματικά την αποτυχία του ανθρώπου που βγαίνει να γίνει αθάνατο, κερδίσαμε μία γνώση που είναι τα μυστήρια. Αυτή η τοιχογραφία, σε αυτό το λευκό φόντο το οποίο είναι πραγματικά ορφικό, οι ορφικοί ξέραν τον κάτω κόσμο ως ομικλώδιο, όχι ως σκοτεινό. Μας λέει το εξής, εντάξει, το γεγονός του θανάτου, ακόμα και για κάποιους που είναι ήρωες, είναι αμφισβήτητο και δεν μπορεί να το αλλάξεις, παρόλα αυτά, έχεις αυτήν εδώ τη γνώση για να πορευθείς και με τα θάνατα. Και αυτή η γνώση έχει να κάνει κυρίως με την μνημοσύνη. Δεν πρέπει να πηγείς από αυτή την πηγή, δεν πρέπει να καθίσεις κάτω από αυτό το κυπαρίσι. Πηγαίνεις κατευθείαν στην Περσεφόνη, λες ποιος είσαι, είμαι αυτός, έχω κτλ. Είμαι μνημένος από τα μυστήρια και τότε σου επιτρέπει να πας στα νησιά το Μακάβριο. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι μια θρησκευτική σκηνή με νόημα. Εντάξει, πάμε μέσα. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές προοπτικές του μουσείου. Ωραία. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό που βλέπετε εδώ βρέθηκε εκτός του τάφου. Φανταστείτε όταν γινόταν η ανασκαφή πάνω από την καμάρα του τάφου. Υπήρχε ένα χοντρό στρώμα με καμένα πράγματα, μαύρο χώμα, το οποίο περιείχε όλα αυτά τα αντικείμενα. Υπήρχαν δηλαδή καμένες κλίνες, φυσελεφάντινες, εδώ. Υπήρχαν δύο σπαθιά, το ένα πρέπει να σας πω, λείπουν μερικά πράγματα στις προθήκες μας, είναι αυτή τη στιγμή στη Ουάσινγκτον, θα επιστρέψω τον Οκτώβριο, σε μια πολύ μεγάλη έκθεση που γίνεται εκεί και κάνει μεγάλο δώρο. Όπλα,
τέσσερα άλογα έχω θυσιαστεί αυτές τις υποσκευές. Φανταστείτε δηλαδή ένα ξύλινο σπίτι. Ξύλινο σπίτι, πραγματικά ίσως στο σχήμα του μακεδονικού τάφου, να μπαίνουν τα σώματα, τα νεκρά σώματα του βασιλιά και πιθανώς της βασίλισσας μαζί, της Μίδας, γιατί τάφηκε μαζί με τον Φίλιππο αυτή η θρακιώτισσα βασίλισσα, στεφανωμένοι και οι δύο. Αυτά τα βελανίδια που βλέπετε εκεί τα καμένα ανήκουν σε αυτό το στεφάνι που βρέθηκε μέσα. Σχετίζονται δηλαδή τα δύο υλικά. Ωραία. Λοιπόν, νεκρά ζώα μικρά, πολύ καρπή, μέχρι και στα φύλλα. Φανταστείτε ότι είναι αυτή την περίοδο συνέβη αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Φίλιππος γιόρταζε τους γάμους Κλεοπάτρας, τις κόρες του εδώ. Είχε πει στο θέατρο όταν έγινε αυτό. Αγγεία τα οποία έχουν σπάσει, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία. Λοιπόν, ακόμα και αυτή η χάλκινη νοχό, η οποία έχει παραμορφωθεί από την κορδιά. Λοιπόν, αυτό που κάνει την ομυρική ταφή είναι η καύση. Θυμηθείτε την ιστορία που σας είπα, όταν ένα σώμα θνητό μπαίνει μέσα στη φωτιά του, γίνεται αθάνατο. Φανταστείτε ότι αναλόγως συμβαίνει αυτό. Εδώ έχουμε μια δικασία ηρωική. Καίγεται το νεκρό σώμα σε μια διαδικασία αυστηρά ελεγχόμενη. Χίλιοι βαθμοί χρειάζονται για την ηλιότητα του ξάφτη. Με το που θα εξαντληθεί, θα φύγει η σάρκα, σβήνουν τη φωτιά. Αμέσως μαζεύουν τα κόκαλα, τα πλένουν με κρασί, τα τυλίγουν σε ένα πραγματικά πολύ ακριβό ύφασμα και τα βάζουν σε ένα ας πούμε, δεν το πολλάρνακα, σε ένα χρυσό κουτί σαν εκεί, μαζί με το στεφάνι. Αυτό λοιπόν είναι πρώτον μία από τις ισχυρές, εντάξει, από τα βασικά πράγματα για τα οποία μιλάμε πλέον για ένα βασιλικό ταφικό έθιμο, το οποίο μέχρι τον 4ο αιώνα, εντάξει, αφορά κυρίως μόνο τους βασιλείς και μετά αρχίζει και εξαπλώνεται στην αριστοκρατία και είναι η απόδειξη ότι είναι ο τάφος του Φιλίππου. Η κεραμική μας λέει κάπου για 3ο-4ο του 4ου αιώνα. Προσέξτε να δείτε. Η μοναδική περίπτωση να υπάρχει ο κάτοχος αυτού του τάφου, ο οποίος είναι βασιλιάς, το ξέρουμε, έτσι. Να είναι βασιλιάς και να έχει γίνει εδώ η κηδεία του, είναι μόνο ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος, ο τρίτος ο Αριδαίος, για τον οποίο υπήρχε μια συζήτηση ότι έχει έρθει εδώ κτλ., έχει μεταφερθεί τα κόκαλα του εδώ. Αποκλείται να βρίσκαμε αυτά πάνω από το τάφο. Αυτή είναι η απόδειξη ότι ο τάφος είναι όντως του Φιλίππου του Δευτέρου. Δεν υπάρχει άλλος αυτή την περίοδο ο οποίος έχει πεθάνει στις Αιγαίες, έχει ταφεί στις Αιγαίες, εντάξει, και είναι θαμμένος εδώ. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα τώρα, να δω πώς θα χωρέσουν. Λοιπόν, λίγα πράγματα θα σας πω για τις άλλες προθήκες. Εδώ έχουμε σκεύη τα οποία αφορούν το λουτρό του νεκρού. Εντάξει, και σκεύη τα οποία αφορούν το νεκρό, τον βασιλιά ως αρχιερέα. Υπάρχει ένα διάδειγμα πολύ ακριβό, το οποίο βρίσκεται από τη στιγμή του Βάσιγκτον, ένα τελετουργικό Αγίο Γερκοές, εντάξει, και η Νοχόη. Αυτός ο τρίποντας είναι το αρχαιότερο πράγμα που έχει βρεθεί μέσα, είναι μέχρι τόσο αιώνα, με επιγραφή. Εντάξει, έχει κερδιθεί ως έπαθος στα μόνη της σειράς του άρθρους. Οι τιμενίδες είναι αργοί, εντάξει, είναι ακόμα του αργοί. Αλλά πάμε λίγο μέσα στον τάφο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σωζόμενο κλασικό ζωγραφικό έργο που υπάρχει. Ξεχάστε ότι είδατε εκεί, έχουμε μια πολυπρόσωπη σκηνή μέσα σε ένα δάσος. Και μάλιστα το δάσος είναι ιερό γιατί έχουμε μια κολόνα γαλματάκια, κρέμονται και γυρλάντες περίεργες από τα δέντρα. Και έχουμε κυρίως νεαρούς ανθρώπους. Έχουμε κυρίως παιδιά εφήβους. Εντάξει, έχουμε δηλαδή νεαρούς άνδρες οι οποίοι είναι ολόγυμνοι. Οι μυγινοί ή τέλος πάντων φοράνε και λίγο περισσότερο. Εντάξει, μια καυσία, ένα καπέλο. Και έχουμε διάφορα επεισόδια, όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε διάφορες προοπτικές. Δηλαδή, όταν ζωγραφίζεις από πίσω ένα άλλο μέσα από το ναυάγιο που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή έχουμε ένα ελάφι, έχουμε ένα κάπρο, έχουμε μια αρκούδα εκεί πίσω. Η κυρίως όμως σκηνή δεν είναι στο κέντρο, είναι εδώ. Όπου έχουμε το βασιλικό πια θύραμα, το οποίο είναι το λιοντάρι. Αυτό το βασιλικό θύραμα στοχεύεται για να υπάρχει διάφοροι. Υπάρχουν οι βοηθητικοί, ξέρετε αυτοί εδώ, οι οποίοι δεν σκοτώνει αυτό το δόρυ. Είναι μόνο για να κοινοποιήσει το ζώο, έτσι. Αυτοί που πραγματικά στοχεύουν να σκοτώσουν είναι οι δύο έθνοι. Είναι αυτό που είναι τελείως κέντρο, δείτε για την πόρτα, χτυπάει ακριβώς το κεφάλι του. Και αυτό είναι το πορτρέτο του Αλεξάνδρου, στεφανωμένο με κλαδί ελιάς. Αυτός ο νεαρός δηλαδή είναι ο νέος βασιλιάς. Και φυσικά τον οποίο δεν μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά πια, αλλά μπορείτε να το δείτε και έξω, αν δείτε για το μοντέλο, ο γενιοφόρος που είναι ο νεκρός βασιλιάς, που είναι ο Φίλιππος. Ποιο είναι το νόημα αυτού του πράγματος, το κυνήγι είναι πολύ βασικό πάντοτε.
Το κυνήγι είναι αυτό που σε κάνει άντρα. Το κυνήγι είναι αυτό που σε κάνει πολεμιστή. Που βγαίνει από το σπίτι σου, μαθαίνει να χειρίζεσαι όπλο. Και γιατί αυτοί οι πιτσιρικάδες? Είναι η λεγόμενη βασιλική πέρα. Και μάλιστα είναι τρεις κατηγορίες αυτό. Είναι οι πέρα, είναι οι έθνοι και οι νεαροί άντρες. Είναι αυτό που λέμε γυμνάσιο. Θυμηθείτε το γυμνασιακό όνομα της Βέρειας. Το γυμνάσιο είναι ο βασικός, ο βασικότερος ελληνικός πολιτικός θεσμός. Μία ελληνική πόλη είναι γνωστή. Δηλαδή υπάρχουν τα διαγνωστικά για να πείτε ότι μία πόλη είναι ελληνική, μία πόλη είναι σαν ελληνική. Είτε είναι εδώ, είτε είναι στα βάθη της Μικράς Ασίας λόγω Αλεξάνδρου. Είναι να έχει θέατρο, γυμνάσιο και βουλή. Το γυμνάσιο είναι τόσο βασικό. Και βλέπετε εκεί στην άκρη, μέσα στη σκιά, μία περίεργη φυσιογνωμία. Θα τη δείτε και καλύτερα στο σχέδιο. Είναι ένας άνθρωπος που φοράει ένα παρτό, μία μπέρτα, η οποία είναι δερμάτινη, αυτή που λέγεται αρχαία Έλληνες Δευτέρα. Και μάλιστα είναι δευτερεύουσα μορφή, δεν κρατάει ηρωικό όπλο, κρατάει ένα δίχτυ. Είναι πολύ βοηθητικός ο ρόλος του. Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Όπειρα, όταν απευθύνει στο τέρμα του, λέει το εξής: ο πατέρας μου σας πήρε από τα βουνά που κάνετε διαρκώς πολέμους με τους γείτονες, με τους τριβάλλους, με αυτούς κτλ. Εντάξει, ήσασταν στην ουσία ταλέποροι και σας έκανε πολίτες φορώντας κλαμίδες. Αυτό είναι ένα πολιτικό statement. Είναι ότι επέτυχε ο Φίλιππος, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του Φίλιππου, να αναμορφώσει όλο το βασίλειο στη βάση της πόλης. Εκτίθεται ένας από τους βασικότερους θεσμούς της πόλης, που είναι το γυμνάσιο και η ελληνική εφηβεία, και επίσης υπάρχει ένας εκπρόσωπος της προφιλήπιας Μακεδονίας. Αυτό λοιπόν είναι μια παραγγελία. Εντάξει, και είναι μια πραγματικά ένα πράγμα το οποίο λέει τι είχε κάνει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος είχε ενώσει όλο το βασίλειο, μεταμόρφωσε όλο το βασίλειο. Μεταμόρφωσε το στράτευμα, μεταμόρφωσε την κοινωνία. Ολόκληρη. Φανταστείτε να μπορείτε να συμμετέχετε σε ένα στράτευμα και να πάτε σε μια εκστρατεία. Έχετε λεφτά μετά, μπορείτε να ανεβαίνετε κοινωνικά, μπορείτε να αγοράσετε την δική σας γη. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλη επανάσταση ήταν αυτή. Ακόμα και ο Μακιαβέλη τον αναφέρει, στον περίφημο ηγεμόνα, αναφέρει ως πρότυπο ηγεμόνα τον Φίλιππο. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους που σας λέω τώρα.